Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μέσα στα προβλήματα που μας απασχολούν ξεφύτρωσε και ένα καινούργιο που μας πικραίνει ιδιαίτερα. Δεν φτάνει το θέμα των Σκοπίων, της Βορή Υπήρου, το Κυπριακό, του αποδήμου ελληνισμού που φύρεται και συγκεκριμένα στα ελληνικά πατριαρχεία τα οποία αρχίζουν να φθήνουν, να αφανίζονται από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού, τώρα ξεφύτρωσε και ένα άλλο τελείως ανεπάντεχο πρόβλημα και είναι η διένεξης, η διαφωνία που είχε άσχημες συνέπειες, η διαφωνία λέγω μεταξύ Αγίου Όρους και Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μα τίποτε δεν θα μείνει ήσυχο. Η Εκκλησία μας εδώ στην Ελλάδα δοκιμάζεται από μια εσωτερική κρίση, η οποία είναι ολοφάνερο ότι είναι φτιαχτή για να αποδυναμωθεί η Ορθοδοξία μας. Ποιος δάκτυλος σκοτεινός δημιούργησε και το πρόβλημα μέσα στην Ακρόπολη της Ορθοδοξίας που είναι το Άγιον Όρος? Όλοι μας είμεθα στραμμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που συγκέντρωνε τις ελπίδες μας, τους πόθους, τα όνειρά μας για μια ενότητα πανορθόδοξη και μας είχε δώσει ένα δείγμα αυτής της πορείας της πανορθοδόξου ενώσεως στις 15 Μαρτίου του 92, Κυριακή Ορθοδοξίας. Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που συγκεντρώθηκαν οι Πατριάρχοι και οι Αρχιεπίσκοποι των Εκκλησιών σε μια ενότητα, σε μια καινούργια πνοή συνεργασίας και δημιουργίας για την προβολή του Ευαγγελίου του Χριστού, της μιας αλήθειας, των αυτών δογμάτων, των αυτών ηθών και εθίμων, των αυτών κανόνων, της αυτής παραδόσεως για μια προβολή γενικά του μεγαλείου της Ορθοδοξίας μας μέσα στο σύγχρονο κόσμο που παραπέει, που έχει χάσει τα μέτρα του αληθινού ανθρώπου, τα μέτρα της πίστεως και της ειρήνης. Ποιος δάκτυλος λοιπόν σκοτεινός είναι αυτός που κατόρθωσε να φέρει την διαίρεση και μέσα στο Άγιον Όρος? Δεν το περιμέναμε. Και όμως το διαβάσαμε στις εφημερίδες, στα έντυπα, σε κάποια ολίγα έντυπα, θρησκευτικά που κυκλοφόρησαν, γιατί δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα τόσο μεγάλα και σοβαρά προβλήματα, ούτε οι εφημερίδες, ούτε και τα έντυπα. Και όμως αυτό το πρόβλημα της διενέξεως μεταξύ Αγίου Όρους και Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Ένα από τα πιο δυνηρά προβλήματα που μπορεί να μας φέρει την τελική αποδυνάμωση και την κάμψη της Ορθοδοξίας μας. Εμείς αγαπούμε το Άγιον Όρος, αγαπούμε και το Πατριαρχείο μας. Γιατί υπάρχει αυτή η διαίρεση? Ποιοι είναι οι σκοποί, ποιες είναι οι αιτίες? Λίγα γράφτηκαν, έχουμε εδώ την ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους προς τον ελληνικό λαό. Έχουμε την επιστολή που στέλνει η Ιερά Κοινότητα στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έχουμε την ανακοίνωση του Πατριαρχείου
μετά από την επιστολή και την επιβολή κάποιων κυρώσεων βαρυτάτων ποινών, την ώρα που χρειάζεται αγάπη, την ώρα που χρειάζεται να λειτουργήσει η καταλλαγή, η συμφιλίωση, η έμπνευση συνεργασίας, την ώρα που χρειάζεται η θεραπεία των πληγών, η γεφύρωση των κενών, έρχονται άλλα κενά. Ποινές βαρύτατες από πλευράς Οικουμενικού Πατριαρχείου που δεν περιμέναμε να συμπεριφερθεί έτσι. Και έτσι πικραινόμεθα σαν Ορθόδοξοι. Και τι θα βλέπουμε λοιπόν, ότι θα προχωρήσει προς την δόξα, θα τραβάει η Ορθοδοξία ή θα τραβάει προς διενέξεις και έρηδες και αντιθέσεις, ώστε να αυτοαποδυναμώνεται χάριν κάποιων αλλοτρίων σκοπών. Είχε πει στην Μύκονο, όπως είχαμε αναφέρει και άλλη φορά, κάποιο όργανο αντίχριστον, ότι γιατί ακόμη δεν εξαθρώθηκε η Ορθοδοξία και εδώ στην Ελλάδα. Μήπως λοιπόν και η διαίρεση στην δική μας εδώ εκκλησία την ελλαδική και η διένεξη που υπάρχει μεταξύ Αγίου Όρους και Πατριαρχείου και η εγκατάληψη της Βόρειου Υπήρου και το θέμα των Σκοπιανών και της Εκκλησίας των Σκοπίων και τόσα άλλα θέματα, μήπως είναι λοιπόν ενεργοποίηση της εξαθρώσεως της Ορθοδοξίας μας και εμείς αντί να συσπηρωθούμε διχαζόμεθα ή αδιαφορούμε, ό,τι γίνει ας γίνει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Άλλα περιμέναμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Περιμέναμε πνοή δημιουργίας, πνοή συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων λαών και όχι ανοίγματα συνεργασίες με τους αλλόθρησκους και αλλοεθνείς που ούτε καν μπορούμε να πλησιάσουμε, ούτε κατά διάνοια να υπάρχει κάποια κοινή πορεία, εκτός από κάποιες, θα λέγαμε, φήμες ότι έγιναν συνάξεις για την ειρήνη, ότι έγιναν συγκεντρώσεις και αποφάσεις και ψηφίσματα για την προαγωγή της ειρήνης, τη στιγμή που βλέπουμε ότι τέτοια ειρήνη δεν επικρατεί και δεν μπορεί να εμπεδωθεί με κάποια άλλα πνεύματα συνεργασίας, συναλλαγής, σκοπιμότητων έξω από το Άγιον Πνεύμα, έξω από την πνοή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μόνον μπορεί να συγκαλέσει η ενότητα τους πάντες. Λυπούμεθα λοιπόν γι' αυτό το γεγονός και είμαι θα αναγκασμένοι να εκφράσουμε την ανησυχία μας και να παρακαλέσουμε πρώτα τον ύψιστον Κύριον και να παρακαλέσουμε έπειτα όλους εμάς τους Ορθοδόξους και εντός και εκτός της πατρίδας μας Ελλάδος να αφυπνιστούμε και να αγωνιστούμε για να επουλώσουμε πληγές, να συμφιλειωθούμε και ενωθούμε για να δώσουμε τον αγώνα που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα. Ας δώσουμε κάποια σχόλια σε κάποιες γραμμές της ανακοινώσεως της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Πέρσι είχα διαβάσει από δύο ανακοινώσεις του Αγίου Όρους για την αγωνία και τον αγώνα και την συμπαράσταση των αγεριτών πατέρων στο θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και του φακελώματος και του σφραγίσματος του Αντιχρίστου. Και ευχαριστούμε τους Αγίους Πατέρες που μας συμπαραστάθησαν και οφείλουμε να πούμε έφεραν αποτέλεσμα, γιατί έχουν κύρος οι πατέρες και μας βοήθησαν. Συνεργαζόμενοι οι πατέρες στο Άγιον Όρος με την Ιερά Σύνοδο και με όλους τους φορείς, τους αγωνιστικούς, φέραμε κάποιο πόθητο αποτέλεσμα και διαφωτίστηκε ο ελληνικός λαός. Τώρα όμως κοιτάξτε, τι κάνει ο διάβολος? Δημιουργεί μια κακή πληγή στο Άγιον Όρος, ώστε να μην μπορεί να αγωνίζεται απερίσπαστον. Τι λέγει αυτή η ανακοίνωση? Στρέφεται στον ελληνικό λαό, τον ενημερώνει και καλεί για τις προσευχές του για την υπέρβαση της κρίσεως. Λέγει λοιπόν, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους
που γράφτηκε αυτό το ανακοινωθέν 20 Δευτέρου 1994, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους Άφου εξαφορμής δημοσιευμάτων σχετικά με τον πρόσφατο σοβαρότατο κλονισμό των σχέσεων Οικουμενικού Πατριαρχείου και Αθωνικής Πολιτείας, βέβαια έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Το Πατριαρχείο παρεξήγησε, μάλλον η Εξαρχία που απέστειλε 3 νεαροί Μητροπολίτες ως έξαρχοι στο Άγιον Όρος, παρεξήγησαν κάποια ενέργεια των αγιοριτών, ενημέρωσαν ίσως κακώς και μέσα στο πνεύμα της οκτήτητας το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο αυτό στιγμή εντός ελαχίστων όρων επέβαλε αυστηρές ποινές, δηλαδή καθήρεσε από το αξίωμα του ηγουμένου, από το λειτουργήμα του ηγουμένου, τον γέροντα Ιωσήφ της Μονής Ξηροποτάμου και άλλους 3 πατέρες εκπροσώπους των Ιερών Μονών, τον γέροντα Λουκά της Μονής Φιλοθέου, τον γέροντα Επιφάνιο της Μονής Διονυσίου και τον γέροντα Ελισαίο της Μονής Σιμώνοπέτρας, επειδή είπαν πως αυτοί δήθεν δεν συμπεριφέρθησαν με ταπείνωση και με σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από ό,τι γνωρίσουμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο την χάνει σεβασμού εκτιμήσεως, βαθυτά της εκτιμήσεως και σεβασμού βαθυτά του από τους πατέρες του Αγίου Όρους, οι οποίοι πατέρες εξαγιαζόμενοι μέσα στην άσκηση και στην προσευχή εκφράζουν πραγματικά το ορθόδοξο ήθος, την ταπείνωση και την αγάπη και την πειθαρχία και υπακοή στην πνευματική επιστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αλλά θα κάνω μια παρένθεση. Είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι πολλές φορές για κλάματα. Μιλάμε για επιθεστάτους, μιλάμε για πειθαναγκασμούς, μιλάμε πολλές φορές για πειθαρχία που πρέπει να είναι, ας πούμε, μέχρι και το πετάει ο γάιδο. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μέσα στα προβλήματα που μας απασχολούν ξεφύτρωσε και ένα καινούργιο που μας πικραίνει ιδιαίτερα. Δεν φτάνει το θέμα των Σκοπίων, της Βορείου Ηπείρου, το Κυπριακό, το αποδήμου ελληνισμού που φύρεται και συγκεκριμένα στα ελληνικά πατριαρχεία τα οποία αρχίζουν να φθήνουν, να αφανίζονται από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού, τώρα ξεφύτρωσε και ένα άλλο τελείως ανεπάντεχο πρόβλημα και είναι η διένεξης, η διαφωνία που είχε άσχημες συνέπειες, η διαφωνία λέγω μεταξύ Αγίου Όρους και Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μα τίποτε δεν θα μείνει ήσυχο. Η Εκκλησία μας εδώ στην Ελλάδα δοκιμάζεται από μια εσωτερική κρίση, η οποία είναι ολοφάνερο ότι είναι φτιαχτή για να αποδυναμωθεί η Ορθοδοξία μας. Ποιος δάκτυλος σκοτεινός δημιούργησε και το πρόβλημα μέσα στην ακρόπολη της Ορθοδοξίας που είναι το Άγιον Όρος? Όλοι μας είμεθα στραμμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που συγκέντρωνε τις ελπίδες μας, τους πόθους, τα όνειρά μας για μια ενότητα πανορθόδοξη. Και μας είχε δώσει ένα δείγμα αυτής της πορείας της πανορθοδόξου ενώσεως στις 15 Μαρτίου του 1992, Κυριακή Ορθοδοξίας. Έχουν πέρασει 2 χρόνια από τότε που συγκεντρώθηκαν οι Πατριάρχοι και οι Αρχιεπίσκοποι των Εκκλησιών
σε μια ενότητα, σε μια καινούρια πνοή συνεργασίας και δημιουργίας για την προβολή του Ευαγγελίου του Χριστού, της μιας αλήθειας, των αυτών δογμάτων, των αυτών ηθών και εθίμων, των αυτών κανόνων, της αυτής παραδόσεως, για μια προβολή γενικά του μεγαλείου της Ορθοδοξίας μας μέσα στο σύγχρονο κόσμο που παραπέει, που έχει χάσει τα μέτρα του αληθινού ανθρώπου, τα μέτρα της πίστεως και της ειρήνης. Ποιος δάκτυλος λοιπόν σκοτεινός είναι αυτός που κατόρθωσε να φέρει την διαίρεση και μέσα στο Άγιον Όρος? Δεν το περιμέναμε. Και όμως το διαβάσαμε στις εφημερίδες, στα έντυπα, σε κάποια ολίγα έντυπα θρησκευτικά που κυκλοφόρησαν, γιατί δεν ασχολούνται τόσον πολύ με τα τόσον μεγάλα και σοβαρά προβλήματα ούτε οι εφημερίδες ούτε και τα έντυπα. Και όμως αυτό το πρόβλημα της διενέξεως μεταξύ Αγίου Όρους και Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Ένα από τα πιο δυνηρά προβλήματα που μπορεί να μας φέρει την τελική αποδυνάμωση και την κάμψη της Ορθοδοξίας μας. Εμείς αγαπούμε το Άγιον Όρος, αγαπούμε και το Πατριαρχείο μας. Γιατί υπάρχει αυτή η διαίρεση? Ποιοι είναι οι σκοποί, ποιες είναι οι αιτίες? Λίγα γράφτηκαν, έχουμε εδώ την ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους προς τον ελληνικό λαό. Έχουμε την επιστολή που στέλνει η Ιερά Κοινότητα στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έχουμε την ανακοίνωση του Πατριαρχείου μετά από την επιστολή και την επιβολή κάποιων κυρώσεων βαρυτάτων ποινών την ώρα που χρειάζεται αγάπη. Την ώρα που χρειάζεται να λειτουργήσει η καταλλαγή, η συμφιλίωση, η έμπνευση συνεργασίας. Την ώρα που χρειάζεται η θεραπεία των πληγών, η γεφύρωση των κενών. Έρχονται άλλα κενά. Ποινές βαρύτατες από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου που δεν περιμέναμε να συμπεριφερθεί έτσι. Και έτσι πικραινόμεθα σαν Ορθόδοξοι. Και τι θα βλέπουμε λοιπόν? Ότι θα προχωρήσει προς την δόξα, θα τραβάει η Ορθοδοξία ή θα τραβάει προς διενέξεις και έρηδες και αντιθέσεις ώστε να αυτοαποδυναμώνεται χάριν κάποιων αλλοτρίων σκοπών? Είχε πει στην Μύκονο, όπως είχαμε αναφέρει και άλλη φορά, κάποιο όργανο αντίχριστον ότι γιατί ακόμη δεν εξαθρώθηκε η Ορθοδοξία και εδώ στην Ελλάδα. Μήπως λοιπόν και η διαίρεση στην δική μας εδώ εκκλησία την ελλαδική και η διένεξη που υπάρχει μεταξύ Αγίου Όρους και Πατριαρχείου και η εγκατάληψη της Βόρειου Υπήρου και το θέμα το Σκοπιανό και της Εκκλησίας των Σκοπίων και τόσα άλλα θέματα. Μήπως είναι λοιπόν ενεργοποίηση της εξαθρώσεως της Ορθοδοξίας μας και εμείς αντί να συσπηρωθούμε διχαζόμεθα ή αδιαφορούμε, ό,τι γίνει ας γίνει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Άλλα περιμέναμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Περιμέναμε πνοή δημιουργίας, πνοή συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων λαών και όχι ανοίγματα συνεργασίες με τους αλλόθρησκους και αλλοεθνείς που ούτε καν μπορούμε να πλησιάσουμε, ούτε κατά διάνοια να υπάρχει κάποια κοινή πορεία, εκτός από κάποιες, θα λέγαμε, φήμες ότι έγιναν συνάξεις για την ειρήνη, ότι έγιναν συγκεντρώσεις και αποφάσεις και ψηφίσματα για την προαγωγή της ειρήνης, τη στιγμή που βλέπουμε ότι τέτοια ειρήνη δεν επικρατεί και δεν μπορεί να εμπεδωθεί με κάποια άλλα πνεύματα συνεργασίας, συναλλαγής, σκοπιμότητων,
έξω από το Άγιον Πνεύμα, έξω από την πνοή του Αγίου Πνεύματος, το οποίον μόνον μπορεί να συγκαλέσει η σενότητα τους πάντες. Λυπούμεθα λοιπόν γι' αυτό το γεγονός και είμεθα αναγκασμένοι να εκφράσουμε την ανησυχία μας και να παρακαλέσουμε πρώτα τον ύψιστον Κύριον και να παρακαλέσουμε έπειτα όλους εμάς τους Ορθοδόξους και εντός και εκτός της πατρίδας μας Ελλάδος να αφυπνιστούμε και να αγωνιστούμε για να επουλώσουμε πληγές, να συμφιλειωθούμε και ενωθούμε για να δώσουμε τον αγώνα που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα. Ας δώσουμε κάποια σχόλια σε κάποιες γραμμές της ανακοινώσεως της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Πέρσι είχα διαβάσει από δύο ανακοινώσεις του Αγίου Όρους για την αγωνία και τον αγώνα και την συμπαράσταση των αγεριτών πατέρων στο θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και του φακελώματος και του σφραγίσματος του Αντιχρίστου. Και ευχαριστούμε τους Αγίους Πατέρες που μας συμπαραστάθησαν και οφείλουμε να πούμε έφεραν αποτέλεσμα, γιατί έχουν κύρος οι Πατέρες και μας βοήθησαν. Συνεργαζόμενοι οι Πατέρες, το Άγιον Όρος με την Ιερά Σύνοδο και με όλους τους φορείς, τους αγωνιστικούς, φέραμε κάποιο πόθητο αποτέλεσμα και διαφωτίστη ο ελληνικός λαός. Τώρα όμως κοιτάξτε, τι κάνει ο διάβολος? Δημιουργεί μια κακή πληγή στο Άγιον Όρος ώστε να μην μπορεί να αγωνίζεται απερίσπαστον. Τι λέγει αυτή η ανακοίνωση? Στρέφεται στον ελληνικό λαό, τον ενημερώνει και καλεί για τις προσευχές του για την υπέρβαση της κρίσεως. Λέγει λοιπόν η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, που γράφτηκε αυτό το ανακοινωθέν 20 Δευτέρου 1994, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους Άθου εξ αφορμής δημοσιευμάτων σχετικά με τον πρόσφατο σοβαρότατο κλονισμό των σχέσεων Οικουμενικού Πατριαρχείου και Αθωνικής Πολιτείας, βέβαια έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Το Πατριαρχείο παρεξήγησε, μάλλον η εξαρχία που απέστειλε τρεις νεαροί Μητροπολίτες ως έξαρχοι στο Άγιον Όρος, παρεξήγησαν κάποια ενέργεια των αγιοριτών, ενημέρωσαν ίσως κακώς και μέσα στο πνεύμα της οξύτητας το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο αυτό στιγμή εντός ελαχίστων όρων επέβαλε αυστηρές ποινές, δηλαδή καθήρεσε από το αξίωμα του Ηγουμένου, από το λειτουργήμα του Ηγουμένου, τον γέροντα Ιωσήφ της Μονής Ξηροποτάμου και άλλους τρεις πατέρες εκπροσώπους των Ιερών Μονών, τον γέροντα Λουκά της Μονής Φιλοθέου, τον γέροντα Επιφάνιο της Μονής Διονυσίου και τον γέροντα Ελισαίο της Μονής Σιμώνοπέτρας, επειδή είπαν πως αυτοί δήθεν δεν συμπεριφέρθησαν με ταπείνωση και με σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από ό,τι γνωρίσουμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο την χάνει σεβασμού, εκτιμήσεως, βαθυτά της εκτιμήσεως και σεβασμού βαθυτά του από τους πατέρες του Αγίου Όρους, οι οποίοι πατέρες εξαγιαζόμενοι μέσα στην άσκηση και στην προσευχή εκφράζουν πραγματικά το ορθόδοξο ήθος, την ταπείνωση και την αγάπη και την πειθαρχία και υπακοή στην πνευματική επιστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αλλά θα κάνω μια παρένθεση. Είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι πολλές φορές για κλάματα. Μιλάμε για επιθεστάτους, μιλάμε για πιθαναγκασμούς, μιλάμε πολλές φορές για πειθαρχία που πρέπει να είναι, ας πούμε, μέχρι και το πετάει ο γάιδαρος ακόμη. Πού φτάσαμε λοιπόν? Ασχολούμεθα με ανύπαρκτες αιτίες, με ανύπαρκτα προβλήματα. Να πούμε, Άγιε Πατριάρχα, πού είναι τα προβλήματα? Στα Σκόπια, μην καταβροχθήσει την εκκλησία εκεί ο Πάπας. Πού είναι τα προβλήματα, Άγιε Πατριάρχα? Και θρόνα και Άγιων Πατριαρχείων στην Βόρειο Ήπειρον, εκεί που αλωνίζουν οι Ιουνίτες. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Και στην πατρίδα μας Ελλάδα είναι.
Και ας το ακούσουν αυτό οι λεγόμενοι, αυτοαποκαλούμενοι ελληνόψυχοι που μας έχουν χορτάσει με φαντασιοκοπίες πως θα καταλάβουμε τα Βαλκάνια εμείς όλα, ενώ κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη Μακεδονία και τη Θράκη, το Αιγαίο και ακόμα και τη Λάρισα. Πού είμαστε λοιπόν? Τι φαντασιοκοπίες? Και αντί να αγωνιστούμε με πνεύμα, θα λέγαμε ελεύθερο, με πνεύμα ορθόδοξο, με πνεύμα αγάπης και αλληλοκατανοήσεως και υπερβάσεως του σοβινισμού. Άλλοι ξεφυτρώνουν σοβινισμούς ελληνολατρείας και άλλοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ξεφυτρώνουν δυστυχώς πειθαρχικές ποινές που είναι να φρύτει κανείς και τιμωρούν αθώους πατέρες, αγίους πατέρες. Λοιπόν, αναφέρεται αυτό το ανακοινωθέν της κοινότητας του Αγίου Όρους σε αυτό το γεγονός της τιμωρίας των τεσσάρων γερόντων και ενός ηγουμένου του Αγίου Όρους για ανύπαρκτη αιτία. Να πούμε για ψήλου πίδημα. Μα έτσι πέφτουν οι ποινές καθαιρέσεως. Για ψήλου πίδημα. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ή μήπως είναι επίδειξη δυνάμεως εκεί που δεν χρειάζεται να επιδειχθεί η δύναμη. Ας επιδειχθεί η δύναμη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Βόρειο Ήπειρο για να εγκατασταθούν οι τρεις Μητροπολίτες. Και γιατί μόνο τρεις? Τέσσερις Μητροπόλεις ήταν πρωτού διαλυθεί η Εκκλησία της Βορείου Ήπειρου και της Αλβανίας. Ας επιδειχθεί λοιπόν η δύναμη στην ενότητα, στην πανενότητα την πανορθόδοξη. Και όχι μια δύναμη να επιδεικνύεται για να διαιρούμεθα και να αλληλοτιμωρούμεθα και να αλληλοϋποβλεπόμεθα. Και όχι να βλέπουμε πατριαρχείο να στρέφεται κατά πατριαρχείου. Να απειλεί πατριάρχης πατριάρχην. Να καθερούνται μητροπολίτες άνευ σοβαρής αφορμής, χωρίς να υπάρχει αίρεσης. Τη στιγμή που συνεκλήθημε για ενότητα και προβολή της ορθοδοξίας προς τα έξω, την ίδια στιγμή γυρνάμε να καταφάγουμε ο ένας τον άλλον και να ζητούμε λοιπόν ταπεινωτικές υποχωρήσεις από πατριάρχες, από μητροπολίτες, από αγιορείτες. Και αυτό είναι το κλίμα, δυστυχώς, το στυλιτεύω. Είναι κλίμα αγάπης, καταλλαγής, εμπνεύσεως, ενθουσιασμού, ηρωισμού. Είναι κλίμα που δημιουργείται το πνεύμα της Ορθοδόξου, θα λέγαμε, Ιεραποστολής. Και να αγκαλιάσουμε και τα Βαλκάνια και τον κόσμο και να δώσουμε το μήνυμα της Ορθοδοξίας σήμερα. Εμείς δηλαδή να αλληλοσπαρασόμεθα και οι άλλοι να τέρπονται. Μήπως κατορθώνουν λοιπόν οι αλότριες δυνάμεις, δάκτυλοι, δαιμονικοί, σιωνιστικοί, αντίχριστοι, να μας διαιρούν? Και μην καυχηθούμε λοιπόν για τα κατορθώματα αυτά. Μην καυχηθούμε, είναι ντροπή μας. Πρέπει να μετανιώσουμε, να αλλάξουμε τακτική. Και τι έγινε λοιπόν, εάν κάποιοι αγιορείτες πατέρες έδειξαν λίγο συμπεριφορά, θα λέγαμε ανυποχώρητη, και είπαν δεν συμφωνούμε για μια απλή ενέργεια που τίποτε, δεν τρέχει τίποτε στα γύφτικα δηλαδή. Και τρέχει στα πατριαρχεία, για όνομα του Θεού. Τηλεφωνικά να στέλνετε ποινή βαρύτατη καθαιρέσεως ηγουμένου. Και καθαρέσεως τριών άλλων Αγίων Πατέρων από το λειτουργήμα που τους ανεπιστεύθηκε η μοναστική τους αδελφότητα, που εκλήθησαν εκεί οι Άγιοι Πατέρες να θυσιάσουν τη ζωή τους για του Χριστού την πίστη, την Ορθοδοξία και την παράδοση και τους κανόνες. Και εμάς μας απασχολούν αυτά τα κουνούπια και αφήνουμε τα βόδια και τα ολόκληρα βουνά των προβλημάτων. Και πώς θα τα λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα όταν γκρινιάζουμε και διχαζόμεθα για τα τόσο μικρά και ανύπαρκτα προβλήματα με αστραπιές, ακαριές, σαν κεραυνός λαγενεθρία έπεσε αυτή η τιμωρία. Δηλαδή το Πατριαρχείο θέλει να επιδείξει δύναμη. Μήποτε οργιστεί Κύριος. Το Πατριαρχείο που το λατρεύαμε, που το αγαπούσαμε, για το οποίο ράγησε η καρδιά μας και μιλούσαμε από άμβονες και μιλάμε και είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε, τώρα μας δίδει η κακή εικόνα. Και δεν μπορούν να μας πείσουν δημοσιεύματα πως φταίνε αγιορείτες πατέρες. Δεν μπορούν να μας πείσουν. Το Άγιον Όρος το γνωρίζουμε προσωπικά. Το έχουμε επισκεφθεί δεκάδες φορές. Και έχουμε κουβεντιάσει και γνωρίζουμε τους πατέρες πόσο ζηλωτές είναι και πόσο ταπεινοί είναι και πόσο μακροθυμούν, παρά τα κάποια παραστρατήματα
για αδελφό Άγιον Πάπα, Ρώμης, για ενότητα, για διάλογο, για ένωση και τόσα, για ένωση μονοαφισιτών και τόσα και τόσα άλλα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτά παρατήρητα, γιατί οδηγούμεθα όχι σε ενότητα εν τη Ορθοδοξία, όχι σε ενότητα πανορθόδοξη, αλλά σε κάποια σιωνιστική εμπνεύσεως ενότητα, συγκριτιστική, πανθρησκειακή, ώστε να βάλουμε νερό στο κρασί, ώστε να θολώσουμε τα νερά της, τα διαυγέστατα νερά της Ορθοδοξίας. Για ποιο κέρδος παρακαλώ, να πείσουμε τους παπικούς να αλλάξουν, ή μήπως να σώσουμε τους Προτεσταντές, ή μήπως να σώσουμε τους μονοφυσίτες, χωρίς να μετανοήσουν και κατά παράβαση Οικουμενικών Συνόδων? Για όνομα του Θεού, τι θα κερδίσουμε λοιπόν από αυτή την συμπεριφορά? Τίποτε, Άγιοι του Πατριαρχείου, μήποτε οργιστεί Κύριος? Και ενώ ελπίζαμε και ελπίσουμε πως το Πατριαρχείο μας κάποτε θα ζωντανέψει να έχει ελληνισμό, ενώ κρέμεται τώρα από μια τρίχα, μια κλωστή, δεκάδες, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες Έλληνες που είναι εκεί, μήπως το χάσουμε τελείως με αυτή την συμπεριφορά και μας μείνουν τα όνειρα μόνο? Ας το ακούσουν αυτό οι φαντασιοκόποι ελληνόψυχοι, που όλων είναι να κάνουν φαντασιοκοπίες και να πλάθουν όνειρα. Ρωτάμε τους ελληνόψυχους αυτούς, τι έκαναν για τη Βόρειο Ήπειρο? Το ξέχασαν. Τι κάνουν για την Εκκλησία των Σκοπίων? Τι κάνουν για να ενδυναμωθεί το Πατριαρχείο? Τι κάνουν για τα άλλα Πατριαρχεία? Τι κάνουν για τον απόδημο Ορθόδοξο Ελληνισμό? Τι κάνουν οι ελληνόψυχοι φαντασιόπληκτοι? Τι κάνουν για την Ορθοδοξία της πατρίδας μας? Εδώ δεν είναι η Ιουνία που δρά, δεν είναι οργανώσεις παπικές που δρούν, δεν είναι δεκάδες πολλές σχολείων της Ιουνίας των παπικών που δρούν, δεν είναι που βγαίνουν σε κάποια κανάλια άλλα, θα λέγαμε, ελληνόψυχα και αυτά, που βγάζουν ουνίτες με τα κουστούμάκια τους και τις γραβατούλες τους, κάποιοι θεολόγοι με μουσια ουνίτικης νοοτροπίας, και τους βγάζουν τους ουνίτες εκεί πέρα για να κάνουν διδασκαλία στους Ορθοδόξους Έλληνες. Λοιπόν, οι ελληνόψυχοι τι κάνουν για αυτά? Μια υποκρισία είμαστε εμείς οι Έλληνες και μόνο? Ή μόνο φταίνε στους ελληνόψυχους οι Σέρβοι? Και μας μιλάνε τώρα για ανύπαρκτο πασλαβιστικό, θα λέγαμε σχέδιον, για ανύπαρκτο ας μας φέρνουν τις αποδείξεις. Εδώ κινδυνεύουν να διαλυθούν, να ερημώσουν, να έχουμε ευδέλιγμα ερημώσεως οι μονές του Αγίου Όρους. Μονή Αγίου Παντελήμωνος, 5-6 μοναχοί ήταν πριν από 2 χρόνια. Μονή Ζωγράφου, 3-4-5 μοναχοί. Μονή Χελανδαρίου, ελάχιστη μοναχή. Μας φταίνε αν έρθουν άλλοι μοναχοί από τα έθνη εκείνα? Και είναι αυτό το πρόβλημά μας? Και δεν μπορεί να ελέγξει η κοινότητα αν υπάρχουν πράκτορες πασλαβιστές μέσα στις μονές? Μας λένε παραμύθια οι ελληνόψυχοι και κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες προπαγάνδες. Ή να μην αναφέρουμε και όνομα ενός εκάστου, που πλανούν λοιπόν την ελληνική κοινωνία, αντί να πούν το Άγιον Όρος εκφράζει την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας και δεν θα υπάρχει τέλος πάντων μέσα στο Άγιον Όρος διαίρεσης φυλετική και εθνική. Το Άγιον Όρος πρέπει να μας δίνει το στίγμα, μας δίνει να είναι πηξίδα πανενότητας Ορθοδόξου. Και δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να ελέγξει αν μέσα εκεί διακινούνται και δρούν πράκτορες πανσλαβιστές και πράκτορες και κατάσκοποι και παραμύθια. Σήμερα λοιπόν που οι κατάσκοποι είναι μέσα στα σπίτια μας, που μπαίνουν κάποιοι εγκληματίες και σφάζουν κοιμωμένους στα κρεβάτια τους Έλληνες, μιλάμε για κατασκόπους στο Άγιον Όρος. Και πρέπει να ερημώσουν τα μοναστήρια με μια άντεκτη σκληρή τακτική, θα λέγαμε, εγκαταλείψιος των ιερών μονών. Δεν υπάρχουν τρόπος, δεν υπάρχουν τρόποι να λυθούν τα προβλήματά μας αυτά. Λοιπόν, προσωπικά διαβλέπω σε όλες αυτές τις κινήσεις και τις φαύλες, θα λέγαμε, νοοτροπίες, βλέπω πίσω από όλα αυτά των δάκτυλων των σιωνιστικών, των δάκτυλων των παπικών, των δάκτυλων των αντίχριστων της νέας τάξης των πραγμάτων. Για όνομα του Θεού,
Η νέα τάξη των πραγμάτων μπήκε στα κανάλια που βγάζουν ουνίτες, βγάζουν αιρετικούς, βγάζουν προτεστάντες, βγάζουν αντίχριστους, βάζουν μέσα εκεί χιλιαστές και μιλούν υπέρ του χιλιασμού κλπ. Κλπ. Βάζουν και έργα σατανολατρείας. Τι δουλειά έχει η νέα τάξη των πραγμάτων στο Άγιον Όρος? Και εκεί έφτασε ακόμα η νέα τάξη των πραγμάτων? Και νομίζουμε εμείς πως υπάρχουν προβλήματα που διχάζουν και φέρνουν σε διαίρεση τους αγιορείτες πατέρες, ώστε οι έξι μονές να στρέφονται εναντίον των 13 άλλων μονών που δεν συμφωνούν με την επέμβαση αυτή του Πατριαρχείου? Σεβόμεθα, λατρεύουμε. Επανειλημμένως εκράξαμεν από τους άγωνες και κράζομεν υπέρ του Πατριαρχείου. Γιατί να μην κράξομεν και υπέρ του Αγίου Όρους? Τι είναι το Πατριαρχείο αν σβήσει το Άγιον Όρος? Επειδή έχει 200-300 χιλιστός έστω το πολύ γέρους και γριές, θα ελπίσουμε ότι θα υπάρχει Πατριαρχείο αν εφαγεί ο Όρος? Και θα ελπίσουμε ότι θα υπάρχει Οικουμενικό Πατριαρχείο εάν και Άγιον Όρος και εμείς σαν Εκκλησία και σαν Πολιτεία δεν δώσουμε τα πάντα για να επανδρωθεί, να επανδρωθεί και το Πατριαρχείο και το Άγιον Όρος και τα μοναστήρια εκτός του Αγίου Όρους? Δηλαδή, εδώ εμείς σαν πολιτεία αφήσαμε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και έγινε ένα εξάρτημα διοικητικό της νομαρχίας της Κωνσταντινούπολεως, της Ισταμπούλ. Εξαρτάται λοιπόν διοικητικά ο Πατριάρχης του Πατριαρχείου από τον νομάρχη της Ισταμπούλ. Λοιπόν, εμείς δεν φταίμε? Και τώρα μαλώνουμε αντί να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά, αντί να αναδείξουμε το Πατριαρχείο Οικουμενικό Κέντρο Ενότητας και αντί να σπέσουμε, να δημιουργήσουμε με τη διπλωματία και με τα διεθνή, θα λέγαμε, κέντρα αποφάσεως και τα μέσα αποφάσεως που μπορούν να επηρεάσουν την Τουρκία, να δημιουργήσουμε μια προσπάθεια ώστε να προσέλθουν οι πολίτες, έστω οι παλιοί που έφυγαν και φάγανε κλωτσιά από την πόλη και τους φάγανε την περιουσία οι Τούρκοι και εμείς δεν ενδιαφερθήκαμε καθόλου. Μήπως ενδιαφερόμαστε για την Ήβρο, την Τένεδο? Και συγχαίρω τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βουνάτσο, ο οποίος βγήκε από αυτό το κανάλι και μας είπε ωραία πράγματα και τον χειροκροτούμε. Πού είναι οι άλλοι βουλευτές? Κάναμε δήθεν μία ενότητα μέσα στη Βουλή για την Ορθοδοξία και πού πάει? Ποιο είναι το έργο μας? Τι κάναμε? Λόγια, 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 επιτροπές επιτροπών, επιτροπές επιτροπών και έξω τα παραστάσεως. Πού είναι τα έργα μας? Πού είναι αυτές οι επιτροπές της Βουλής? Πού είναι το ορθόδοξο μας μήνυμα? Πού είναι το ελληνικό μας μήνυμα που είναι συνυφασμένο? Τα αφήνουμε όλα στα σχέδια και στα λόγια. Και αντί να δούμε λοιπόν ότι πρόβλημα έχει το Πατριαρχείο, να το αναδείξουμε κέντρον πόλων έλξεως όλου του κόσμου και του ελληνισμού προπαντός και προστελεύσεως των Ελλήνων κληρικών και λαϊκών και θεολόγων να επανδρωθούν, να λειτουργήσουν οι εκκλησίες, να ζωντανέψουν οι ενορίες, τώρα εμείς ασχολούμεθα όχι με τα σημαντικά σοβαρά μας προβλήματα, αλλά ασχολούμεθα ότι κινδυνεύει το Άγιον Όρος από μια ανύπαρκτη ανταρσία κάποιων Αγίων Πατέρων και Αγωνιστών. Τι ντροπή! Πόσον γελάει ο διάβολος με αυτά τα χάλια μας, για όνομα του Θεού. Δεν θα βάλουμε μυαλό. Δηλαδή τόσο δυνατοί είναι οι αντίχριστοι δάκτυλοι που κινούν τα νήματα αυτά και διαιρούν και βασιλεύουν. Δεν το καταλαβαίνουν τα πατριαρχία. Πως δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει πολυτέλεια διχογνωμιών, διαιρέσεως και απειλών του ενός πατριάρχη προς τον άλλο πατριάρχη? Απάνω που είπαμε δόξα τω Θεώ, αρχίσει να διαλάμπει η Ορθοδοξία με την πανενότητα την οικουμενική. Είπαμε αμάν, Παναγία βόηθα, σχίσμα, διαίρεση μεταξύ Πατριαρχείων και Πατριαρχείων. Και όταν είδαμε πως προσωρινά έστω ξεπεράστηκε αυτή η κλίση, λέμε τώρα αμάν, η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας του Άγιον Όρος διατρέχει κίνδυνον. Από τι παρακαλώ? Από μια επέμβαση αφαίρετη, σατραπική του Πατριαρχείου. Εκεί θα δείξει τη δύναμη του Πατριαρχείου. Στους πατέρες που στέκονται με το κομποσκήνι και την υπακοή, εκεί είναι η δύναμη του Πατριαρχείου που θα επιδειχθεί? Ή στα άλλα μέτωπα? Καλούμε το Πατριαρχείο. Τι έκαμε στη Βόρειο Ήπειρο? Τι έκαμε στην Εκκλησία των Σκοπίων? Τι κάμε στις άλλες ομόδοξες εκκλησίες? Τι κάμε και εδώ στην πατρίδα μας Ελλάδα? Μήπως έκανε κανένα διάβημα να λυθεί το εκκλησιαστικό πρόβλημα που μας απασχολεί? Και γιατί η πολιτεία
αναβάλει και αναβάλει και αναβάλει και αναβάλει την λύση, μήπως περιμένει να επεκταθεί ο πόλεμος για να μας έβριε και εμάς διχασμένους? Πού θα φτάσει λοιπόν αυτό το χάλι το δικό μας? Πάτε τους Τούρκους, ενωμένοι όλοι στα εθνικά θέματα και στα θρησκευτικά στον Ισλαμισμό. Εμείς γιατί πάντοτε διαιρεμένοι, πρώτον μεγίστων κινδύνων? Λοιπόν, το Άγιον Όρος τροποντινά με την ανακοίνωση, κλείνει την παρένθεση. Δεν είχα στην κατημό να τελειώσω το κείμενο και να κάνω σχόλια. Κλείνω την παρένθεση και διαβάζω τις γραμμές του ανακοινωθέντος του Αγίου Όρους, που ανησυχεί και θέλει να ενημερώσει. Το Άγιον Όρος λέγει, κατά το αρχείο προνομιακό καθεστώς του είναι αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους, του οποίου κυριαρχία παραμένει άθικτος και τελή. Ως προσμένου το πνευματικό μέρος υπό την ανωτάτην εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως προς το διοικητικό υπό την εποπτεία του κράτους. Ευτυχώς που δεν υπάρχει διοικητική επέμβαση του Πατριαρχείου, γιατί αφού το Πατριαρχείο είναι εξάρτημα, διοικητικό εξάρτημα της νομαρχίας της Ισταμπούλ, της πόλεως, δεν επιτρέπεται και το Άγιον Όρος να γίνει εξάρτημα διοικητικό της Ισταμπούλ, της νομαρχίας της Ισταμπούλ. Και λέμε και για το άλλο, για την προσάρτηση των Μητροπόλεων των νέων χωρών. Θα δυναμώσει το Πατριαρχείο έτσι ή θα αποδυναμωθεί η Ελλαδική Ορθοδοξία? Να γίνουν δηλαδή φόροι υποτελείς, να τουρκέψουν οι Μητροπόλεις των νέων χωρών και να εξαρτώνται διοικητικά από το Πατριαρχείο, και το Πατριαρχείο εξαρτώμενο από την νομαρχία της πόλεως. Δηλαδή οι Τούρκοι με την νομαρχία τους να μας λύνουν και να μας δένουν. Κάποτε, κλείνω και πάλι την παρένθεση, μόνο λοιπόν πνευματική εποπτεία έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την δε διοικητική εποπτεία την έχει το ελληνικό κράτος σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1975 και με το καταστατικό χάρτη που έγινε το 1923. Δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ σε λεπτομέρειες αυτά. Και αναφέρει στη συνέχεια η ανακοίνωση του Αγίου Όρους ότι η κρίση λοιπόν σημειώθηκε στις μέρες μας, τις ιδιαίτερα πονηρές και ευαίσθητες για τη χώρα μας, τις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Αγίου Όρους. Αυτή η κρίση λοιπόν αφορά στην απομέρωση του πρώτου, του Πατριαρχείου, προσπάθεια, όχι κατά ανάγκη να από κακή πρόθεση, απλουστεύσεως των διαδικασιών περί του τρόπου λειτουργίας της ιεράς κοινότητος και επεμβάσεως σε διοικητικές πράξεις των ιερών μονών. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια τι έκανε το Πατριαρχείο. Θέλησε να επέμβει και να ορίσει τα της διοικήσεως και άνευ των διαδικασιών των τυπικών για την σύγκληση της συνάξιος, της διπλής συνάξιος του Αγίου Όρους, των Αγιωτών Πατέρων. Οπότε τα πράγματα οξύνθησαν. Οι πατέρες εξ υποχρεώσεως προς τις ιερές παραδόσεις των αημνής, των αυτοκρατών, πατριαρχών και λοιπόν νομοθετών, οι οποίοι θέλησαν αναπηρίαστον και αυτοδιοίκητον το Άγιον Όρος, οι πατέρες αντέδρασαν, δεν δέχτηκαν αυτήν την διοικητική επέμβαση του Πατριαρχείου, που υπάρχει αυτό το απαράβατον επί 10 ολοκλήρους αιώνες. Αντέδρασε λοιπόν το Πατριαρχείο όχι σωστά, και έκαμε η εξαρχία μια ανακοίνωση στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης τηλεφωνική, ότι δήθεν έδειξαν απειθαρχία και αντασία κάποιοι πατέρες και μονές του Αγίου Όρους, οπότε αυτό στιγμή ακαριέως επευλήθησαν ποινές, δεν διαβάζω όλο το κείμενο, επευλήθησαν ποινές με αιτιολογία, θα λέγαμε, όχι αληθινή. Η επιμονή της ιεράς κοινότητος στην διεξαγωγή των εργασιών σύμφωνα με τον καθιερωμένο τύπο του αυτοδιοικήτου και όχι καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων και ιδίως η στεναρή στάση ορισμένων αντιπροσώπων εθεωρήθη, ακούστε, αντιπειθαρχική διαγωγή προπετή συμπεριφορά έναντι της επτής πατριαρχικής εξαρχίας. Αυτό δεν είναι αληθινή αιτία και θα πούμε πιο κάτω σχόλια. Επικοινώνησα και προσωπικά με τις μονές του Αγίου Όρους χθες και έμαθα ποια είναι η αλήθεια. Παρά τα αυτά επευλήθησαν ποινές ακαριέως, άδικες ποινές. Δεν μπορούμε να μην στυλιτεύσουμε αυτή την ενέργεια που έγινε εις βάρος των μονών και των πατέρων του Αγίου Όρους. Τιμωρήθηκαν λοιπόν ο ηγούμενος Κροπότάμου και οι τρεις άλλοι Άγιοι Πατέρες χωρίς καμία διαδικασία, χωρίς καμία απολογία και δεδειγμένη ενέργεια, ώστε η επέμβαση αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου
η οποία έγινε εξαιτίας παρεξηγήσεως από πλευρές των νεαρών Μητροπολιτών Εξάρχων που εστάλησαν, δηλαδή του Αθανασίου Αυστρίας, στο σμητό του Αθανασίου Αυστρίας, Μιχαήλ Φιλαδελφίας και Μελίτωνα, Ηλιουπόλεος Αθανασίου Αυστρίας Μιχαήλ και Φιλαδελφίας Μελίτωνα, οι οποίοι σεβαστοί, σεβασμιότατοι, αγαπητοί είναι φυσικά, αφού είναι και εξαλλοορθόδοξοι και εξαρχεία του Πατριαρχείου. Όμως δεν έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό αυτοί οι Άγιοι Ιεράρχες προς το Άγιον Όρος και έκαναν υπέρβαση της πνευματικής εποπτείας, όπως αναφέρει εδώ και διαβάζω επί λέξη τις φράσεις του ανακοινωθέντος του Αγίου Όρους. Η Άγια Κοινότητα δυνατή να δεχθεί ως τελεσμένο γεγονός την ενέργεια αυτήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι είναι αντικανονική και ελήφθη καθ' υπέρβαση της εποπτείας του επί του Αγίου Όρους. Αποτελεί δεκαίριον πλήγμα στα εσωτερικά του Αγίου Όρους και κατάφορον αδικία και σπήλωση σε εκλεγμένους εκπροσώπους ηρώμονών, ανεπιλήπτους και μάλιστα υπευθύνους. Στη συνέχεια αυτό το ανακοινωθέν κάνει λόγο για την τιμή που έχει προς το Πατριαρχείο η Αγιορείτικη Πολιτεία, ότι η Εξαρχία δεν προσήλθε με τον κλάδον της ειρήνης και της αγάπης και της καταλλαγής, δεν έδειξε την υποθετήν ειρήνη, ενότητα και την αρχοντιά την πατριαρχική, αλλά επικράτησε ο αιώνιος εχθρός η διχοστασία. Και προτείνει τρόπον λύσεως λοιπόν η Αγιορείτικη Πολιτεία, ότι το συμφέρον λοιπόν είναι ακριβώς η ειρήνη, δικαιοσύνη και αγάπη, και η κοινότητα έκαμε έκκληση με εκτενές υπόμνημά της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα διαβάσουμε κάποιες λίγες γραμμές από αυτή την επιστολή των Αγιορείτων Πατέρων προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώστε να αρθούν οι βαρύτες ποινές και να επικρατήσει η καταλλαγή ή συμφιλίωση. Και καταλήγουν οι πατέρες ότι ελπίζουμε να κράτατε ότι θα τύχουμε του ποθουμένου. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε το πρόβλημα αυτό να λύσουμε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Μια μικρή αντίρρηση, Άγιε Πατριάρχα μας, μια μικρή αντίρρηση των Αγίων Πατέρων του Αγίου Όρους, που λιώνουν στην άσκηση, στην υπακοή, μέσα στην αγιότητα, από τους νεαρούς σου Μητροπολίτες που έστειλες με τους κοντογένειους. Ας διορθωθούν αυτοί, ας διορθώσουν το δικό τους πρώτα ήθος. Και ακούμε καθημερινά και από κανάλια να ρεσιλεύονται πατριαρχικοί, θα λέγαμε Μητροπολίτες, για σκάνδαλα. Και μιλάμε για σκάνδαλο Αγίου Όρους, για τους Αγίους Πατέρες. Λοιπόν, ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα τύχουν του ποθουμένου, ότι θα συμπεριφέρονται εις το εξής, μόνο να αποστέλλονται όριμοι Μητροπολίτες, όχι νέοι, όχι νεανίσκοι αρχιερείς, οι οποίοι με αλλότριον ήθος θα συμπεριφέρονται, που δεν έμαθαν μέσα στην άσκηση και στην υπακοή να λειτουργούν και να πάνε σαν αφεντικά, σαν σατράπες, να υποτάξουν τους υπάκους και ασκητικούς και πειθαρχικούς αγιορείτες. Αλλού οι σκαείς φεντώναν. Ξέρουμε τι συμβαίνει και θα το πούμε στη συνέχεια στα σχόλια. Προσοχή λοιπόν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε προβλήματα εμείς μεταξύ μας οι Ορθόδοξοι, και άλλα περιμένουμε εμείς από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Περιμένουμε το Οικουμενικό μήνυμα ενότητας και αγάπης και το μήνυμα της ταπεινώσεως. Εσείς, Άγιε Πατριάρχα, να μεταβείτε στο Άγιον Όρος, εφόσον νιώθετε πατέρες, και να τους συμφιλιώσετε, και όχι να βγάζετε φυρμάνια από την πόλη, τηλεφωνικά φυρμάνια, για να συμπεριφέρεστε έτσι με έναν τρόπο όχι σωστόν ως προς Πατριάρχην και προς Πατέραν. Να στέλνετε λοιπόν την ευλογία και την ευχή σας και την καταλλαγή σας και την αγάπη σας, και να αγκαλιάσετε και να ενώνετε και να συμφιλιώνετε, και όχι να διαιρείτε και εσείς με τις ποινές αυτές. Γιατί τι είναι στο κάτω-κάτω οι Άγιοι Πατέρες? Τι είναι? Δεν έχουν προσωπικότητα? Δεν έχουν δικαιώματα? Δεν έχουν έστω και στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια να αντιδράσουν? Πρέπει να στέκονται προσοχή και να λένε ευπιθέστατοι, και όταν άδικα τιμωρούνται? Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εξυρτημένοι από την τυπολατρεία,
Μήπως δεν μας πούν ότι είναι ευπιθέστατοι αγιορείτες πατέρες? Μήπως δεν μας υποβάλλουν τα σεύτους με εδαφιές μετάνοιες? Εκεί είναι η ουσία της Ορθοδοξίας μας, ή στο να αγκαλιάσουμε τον Ορθόδοξο κόσμο, τον κλήρο και τον λαό, για να κάνουμε ένα ξεκίνημα Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο? Αλλά ας καταλήξουμε με την φράση των αγιορητών πατέρων: «Οι πατέρες του Αγίου Όρους έχουμε καθήκον να διαφυλάξουμε το Άγιον Όρος ως το παρελάβαμε και να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμη, πειθόμενοι της των πατέρων ρήμανση». Όπως λοιπόν οι Σπαρτιάτες, της κοινων ρήμανση πειθόμενοι έπιπτον επί της μάχης, έτσι οι αγιορείτες πατέρες έπεσαν κατ' επανάληψη όταν εισέβαλαν ουνίτες, όταν έκυγαν και λιλατούσαν οι παπικοί πράκτορες του Άγιον Όρος. Οι πατέρες αγωνίστηκαν και σφαγιάστηκαν και στη Μονή Ζωγράφου και στο Βατοπέδι και στις Καριές και έδωσαν το μήνυμα της Ορθοδοξίας, το ηρωικό και αγωνιστικό. Μήπως σήμερα πάμε να τρομοκρατήσουμε τους αγιορείτες, να τους φημώσουμε, να τους ρημουλκίσουμε σε κάποιο οικουμενιστικό σχέδιο ενώσεως με τον Αγιώτα των αδελφών τον Πάπα? Μήπως να τους ενώσουμε και με τους μονοφυσίτες? Μήπως να τους ενώσουμε και με τους αιρετικούς και με τον Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών της Άλλης Βαβυλωνίας της συγχρόνου? Αυτά είναι τα σχέδια της Ορθοδοξίας. Τι δουλειά έχει η Ορθοδοξία να ελπίζει τα ανέλπιστα πως το Βατικανό θα πάψει να είναι αιρετικό κράτος, κράτος αντίχριστον, και να θέλει να καταβροχθεί σε εμάς τους Ορθοδόξους? Αντί να στραφούμε και να ενωθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι μεταξύ μας, της πατράση, των πατέρων ρήμας υπηθόμενοι, εμείς θα βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας και τώρα θα τα βάλουμε με τους Πατριάρχες, τα βάλουμε με Μητροπολίτες και τώρα θα τα βάλουμε με το Άγιον Όρος? Γιατί δεν τα βάλετε, Άγιοι Οικουμενικοί Πατριάρχοι που σας λατρεύαμε, γιατί δεν τα βάζετε με τον Πάπα, ο οποίος αλωνίζει στη Βόρειο Ήπειρο? Γιατί δεν πάτε να δείξετε την δύναμή σας εκεί στη Βόρειο Ήπειρο και να πείτε: θα εγκαταστήσω στα τύρανα στον Πέρσα, να πείτε, θα εγκαταστήσω είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, βάσει διεθνών δικαιωμάτων, θα εγκαταστήσω τους τρεις Μητροπολίτες. Και γιατί τρεις? Τέσσερις Μητροπόλεις ήταν εκεί. Γιατί εγκαταλείψατε τα δίκαιά μας στη Βόρειο Ήπειρο? Δεν είναι δική μας δουλειά να επέμβουμε εκεί. Δική σας δουλειά είναι. Γιατί δεν δίδετε σε εμάς την ελπίδα και την χαρά της ενότητας, της πανενότητας? Γιατί δεν προωθείτε μια πανορθόδοξη οικουμενική ενότητα? Σας χαρήκαμε και απολαύσαμε. Τότε βέβαια ήταν ο αείμνηστος Δημήτριος, που ήταν πιο σοβαρός και πιο προσεκτικός, και θυμόμαστε εκείνους τους θαυμάσιους πατριαρχικούς λόγους εδώ στην Ελλάδα που μας ραγίσαν την καρδιά και μας αναπτερώναν τις ελπίδες ότι το Πατριαρχείο μας στέκεται και είναι μοναδική μας ελπίδα και καυχημά μας και χαρά μας. Και τώρα τι βλέπουμε? Μήπως χαρίζεστε στον Αγιώτα των αδελφών τον Πάπα και χάριν αυτού θέλετε να διαιρέσετε το Άγιον Όρος και να το φημώσετε, ώστε να μην αντιδράσει ίσως σε μελλοντικές ή σε πρόσφατες, θα λέγαμε, ενέργειες που δεν ωφελούν την Ορθοδοξία μας? Αλλά ας καταλήξουμε, πάλι κρίνω την παρένθεση. Δεν ζητούμε αμοιβές, λέγουν Άγιοι Πατέρες, για ό,τι προσφέρουμε είναι εκκλησιαστικός, εθνικός και αγιορητικός. Τους ευχαριστούμε τους αγιορείτες πατέρες, γιατί αποτελούν για μας μια εγγύηση Ορθοδοξίας. Είναι η ακρόπολη της Ορθοδοξίας του Άγιον Όρος και ελπίζουμε να αποκατασταθεί οι σχέσεις, να αρθούν οι, θα λέγαμε, κεραυνοβόλες ενεθροί απεινές που δεν περνούν οι εκφοβισμοί στο Άγιον Όρος. Οι αγιορείτες πατέρες δεν είναι τα δεσποτάκια ή τα παπαδάκια με τα κοντοξυρισμένα γεννάκια και τα μαγουλάκια τα φρεσκοξυρισμένα. Ούτε οι αγιορείτες πατέρες θα βγουν να παναζητήσουν τις φιλενάδες και το ένα και το άλλο. Βοούν λοιπόν τα σκάνδαλα. Και μιλάμε για πειθαρχία, για ανίκιον ήθος πατριαρχικών βαθμούχων κληρικών, και μιλάμε για ήθος και για πειθαρχία και για, θα λέγαμε, απρεπή συμπεριφορά αγιορητών πατέρων. Αλλά να δούμε, να διαβάσουμε λίγες γραμμές από την επιστολή που έστειλαν οι αγιορείτες πατέρες στο Πατριαρχείο, για να δούμε στη συνέχεια, βέβαια περνάει η ώρα, έχουμε λίγα λεπτά. Οι αγιορείτες λοιπόν πατέρες γράφουν μία επιστολή και εκφράζουν την πικρία τους, την αμέστη αγάπη και την πειθαρχία στον πατριαρχικό θρόνο.
Και εκφράζουν λοιπόν ότι ο μισόκαλος, ο διάβολος, δημιούργησε αυτό το πρόβλημα εξαιτίας αφαιρέτου επεμβάσεως της εξαρχίας. Ας στείλετε, Οικουμενικέ Άγιε Πατριάρχα, πιο όριμους, πιο ηλικιωμένους, που θα μπορέσουν να ξέρουν και λίγο από καμποσκήνη, να ξέρουν και λίγο από νηστεία, όχι να μετρήσουν τα γένια τους με το μήκος των γενείων των αγιωρήτων πατέρων, ούτε να δουν αν έχουν αυτή ζώνη καλογερική ή αν έχουν την μαρτυρία την αρχιερατική να αγνή και καθαρή όσων την έχουν αγιωρήτες αρχιμανδρίτες πατέρες, οι οποίοι όπως λέγει και ο Παναγιώτης Χρήστον, οι μονές του Αγίου Όρους που είναι, θα λέγαμε τροποντινά, αυτοδέσποτες, οι μονές είναι σαν Μητροπόλεις και οι οικουμενοί είναι σαν άλλοι Μητροπολίτες. Δεν μπορείτε λοιπόν, στη σελίδα 332 στον τόμο λοιπόν, το Άγιο Όρος, δεν μπορεί λοιπόν το Πατριαρχείο, ενώ δεν επενέβαινε ποτέ, ποτέ μα ποτέ και δεν τιμωρούσε έτσι αγιούτες να επεμβαίνει τώρα με νεαρούς αρχιερείς και να επιβάλλει αυτές τις ποινές και μάλιστα τηλεγραφικά, ταχυδρομικά, με το τηλέφωνο. Αυτά δεν προάγουν λοιπόν την ενότητα της Ορθοδοξίας, ούτε τα συμφέροντα των Ορθοδόξων στο παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά δεν έχω τον χρόνο να διαβάσω όλη αυτή την επιστολή, τη μακροσκελέστατη, που με ένα ύφος θα λέγαμε πειθούς, θα έλεγα σε μερικά σημεία και δουλοπρέπειας. Γιατί Άγιοι Πατέρες, τόσοι, θα λέγαμε, τόσο ευπιθέστατοι πρέπει να είμεθα, δεν έχουμε δικαίωμα γνώμης και αντιρρήσεως? Αν εκφράσουμε αιρετική αποστασία και αντίρρηση, ναι, να μας κατακεραυνώσουν. Δεν έχουμε δικαίωμα διαλόγου, δεν έχουμε δικαίωμα γνώμης. Να συζητήσουμε, να συνδιαλεχθούμε και να δούμε αν έχουμε δίκιο ή άδικο. Δηλαδή, σε μια περίπτωση που θα εκφράσουμε μια αντίρρηση, θα πέφτει η καμπάνα, θα πέφτει η τιμωρία, θα πέφτουν καθαιρέσεις, θα πέφτουν τιμωρίες. Δηλαδή, αυτή η επίδειξη δυνάμεως δεν είναι καθόλου σωστή. Δεν εκφράζει ορθόδοξο πνεύμα. Δεν εκφράζει αγάπη. Δεν εκφράζει πατρική συνείδηση και συμπεριφορά. Και καταλήγει λοιπόν όλη αυτή η επιστολή φανερώνει ποια είναι η εικόνα των πραγμάτων, ότι οι πατέρες συμπεριφέρθηκαν στην εξαρχία με σεβασμό, έφτασε την τελευταία στιγμή, δεν ήταν οι πατέρες έτοιμοι να τους δεχθούν στην έδηση, δηλαδή στην σύναξη την διπλή, την αγιορείτικη που συνηθίζουν να κάνουν για σοβαρά προβλήματα. Έκτακτη διπλή λοιπόν ιερά σύναξης, ήταν έτοιμη να γίνει χωρίς την παρουσία των τριών αρχιερέων της εξαρχίας του Πατριαρχείου και δεν είχαν αντίρρηση να τους δεχτούν, λέω, το νόημα, αλλά ήθελαν αυτοί ως έξαρχοι να θέσουν και άλλα θέματα στη συζήτηση για τα οποία δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί οι εκπρόσωποι των ιερών μονών και λοιπόν θέλουμε να ειδοποιήσουμε τις μονές μας για τα θέματα αυτά, να γίνει η σύναξη μιας εκάστης μονής και το κοινόβιο να εκφραστεί σε σύναξη για να εκφράσει τις απόψεις και γραπτός για τα νέα θέματα και μετά να γίνει η έκτακτη διπλή ιερά σύναξη, να είναι παρόντες και οι τρεις Μητροπολίτες της Εξαρχίας. Δεν το δέχτηκαν αυτό λοιπόν οι τρεις έξαρχοι και ο μελή των φιλαδελφίας έφερε αντιρρήσεις, απεχώρησαν και προσήλθαν με 6 ηγουμένους, δηλαδή προσέξτε τι κάμουν. Προσπάθησαν να προσατεριστούν 6 ηγουμένους από 6 μονές του Αγίου Όρους να δημιουργήσουν διαίρεση μέσα στο Άγιο Όρος. Δηλαδή δεν μας φτάνει η διαίρεση στην Ελλάδα εδώ. Τρεις Μητροπολίτες που απαιτούν, το έτσι θέλουν να κατέχουν Μητροπόλεις χωρίς να τους εγκρίνει η Εκκλησία, η Ιεραρχία, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος. Θέλουμε να έχουμε παρόμοιο πρόβλημα και στο Άγιο Όρος. Δεν τα διαλύσουμε όλα. Την Ορθοδοξία να την τεινάξουμε στον αέρα. Για ποιο? Χάριν του Πάπα. Χάριν του Βατικανού, χάριν της αντίχρηστης τάξης των νέας τάξης των πραγμάτων. Λοιπόν, δημιούργησαν αυτήν την διαίρεση, οι έξι φέραν αντιρρήσεις, οπότε καλύφθηκαν κάτω από την ομπρέλα της αντιρρήσεως των 6 ηγουμένων του Αγίου Όρους που έφεραν αντίρρηση στις 19 μονές, αλλά στις 13 μονές. Η μόνη εσφυγμένο έχει το Παδινά εξουθενωθεί, διότι ήταν με τον Ζήλο και ήταν γνώση τον Πατριάρχη. Δεν φτάνει ότι 19 μονές Άγιε Πατριάρχα σε αναγνωρίζουνε. Θες να τους κάνεις όλους με το ζόρι ζηλωτές ή να ζητήσουν άλλον Πατριάρχη να έχουν ως προστάτη?
Εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί θα εξωθήσουμε λοιπόν την διαίρεση αυτή. Αντί να έχουμε αγάπη και πατρική στοργή. Οπότε η εξαρχία οδήγησε λοιπόν στον διχασμό αυτόν, ματαιώθηκε η σύναξη, διαιρέθηκε λοιπόν η ιερά κοινότητα και αμέσως αντί να κάνουν την επόμενη μέρα την σύναξη με τους τρεις εξάρχους, έστω και κατά παράβαση του τυπικού του Αγίου Όρους, ένας των εξάρχων των τριών, ο Μελίτων, διάβασε λοιπόν ένα ανακοίνωθεν που ήταν απολογία υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι πρέπει να την χάνει σεβασμού. Πότε αρνήθηκαν το σεβασμό? Βέβαια, όταν μιλάει για αιώτα των Πάπα Ρώμης αδελφών, πώς θα δείχνουν σεβασμό αγιορείτες? Όταν μιλάμε για ένωση μονοφυσιτών, όταν μιλάμε για ένωση πανθρησκειακή, πώς θα θέλουμε να έχουμε σεβασμό του από τον Άγιον Άγιο Πατριάρχα? Και πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ορθοδοξία είναι ποιότητα, είναι, θα λέγαμε, μέγεθος ποιότητας, και δεν πρέπει να εξαρτάμε πλέον την Ορθοδοξία μας και το μεγαλείο της από την ποσότητα, αν πάρουμε κι άλλους μονοφυσίτες, αν πάρουμε κάποιους με το ζόρι και ας μην μετανιώσουν. Δεν εξαρτάται λοιπόν η Ορθοδοξία μας από το να αποκτήσουμε φίλους παπικούς και ονίτες για να μας φάνε ύπουλα. Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας εξαρτάται εάν τα πατριαρχία ενωθούν, αν το Άγιον Όρος του δώσουν τη δυνατότητα να επανδρωθεί και με τους αλλοεθνείς στις Ορθόδοξες μονές, ώστε να έχουμε διεθνές οικουμενικό, θα λέγαμε, οικουμενικό διεθνές κέντρο πανορθόδοξο το Άγιον Όρος, να ξεκινήσει και από εκεί η Ιεραποστολή. Ναι, οι Ιεραπόστολοι, Κύριλλοι και Μεθόδιοι, πού είναι δική μας η Ιεραποστολή? Τα μοναχικά τάγματα του Πάπα αλωνίζουν τον κόσμο. Και αφήσαμε εμείς την Βόρειο Ήπειρο και την αλωνίζουν ουνίτες, παρακαλώ. Και ασχολούμεθα με απίθαρχους αγιορείτες πατέρες. Τι ντροπή μας. Και να καταλήγει τώρα η εξαρχία και να λέγει εδώ ότι έδειξαν αντιπειθαρχική στασιαστική διαγωγή με τα πρωτοφανούς προπαιτείας και ασεβίες. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Άγιοι έξαρχοι, οι αγιώτες πατέρες ασέβεια έδειξαν και στο κάτω-κάτω κατηγορήσατε τον Ιωσήφ τον Ηγούμενο που δεν ήταν ούτε καν παρόν. Επειδή λέγει έδωσε μία γνωμάτευση προφορική γραπτή στον απεσταλμένον του και λέτε ότι στηρίξατε τις κατηγορίες και καθαιρέσεις βάσει των φακέλων, δηλαδή ΚΚΕΜΠΕ έγινε το Πατριαρχείο. Ποιους φακέλους, πού τους βρήκατε? Ποιοι είναι αυτοί οι φάκελοι, ποιες μυστικές υπηρεσίες? Μήπως πράκτορες του Βατικανού που θέλουν να εισβάλλουν και στο Άγιον Όρος έχουν εξαπολυθεί ως προβατώσιμοι λύκοι και φακελώνουν τους πατέρες με ανύπαρκτα σκάνδαλα που δεν έχουν πράξει ποτέ, ώστε να τους έχετε δίθεν στο χέρι, να τους δημιουργήσετε ίσως σε αποφάσεις οικουμενιστικές και φιλενοτικές που δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε? Μα τίποτε παρά μόνον το βδέλυγμα της ερημόσεως, το οποίο επικρέμαται. Δεν έχω το χρόνο να διαβάσω όλη αυτή την επιστολή προς τον Άγιον Πατριάρχη, τον οποίον αγαπάμε και σεβόμεθα και από πολύ αγάπη τα λέγουμε όλα αυτά, αλλά ας καταλήξω σε εκείνη την απάντηση. Λέγουν Άγιοι Πατέρες ότι επικρέμαται διχασμός, ότι έγινε καρατόμησης και επιτίμια βαρύτατα που ποτέ δεν είχαν επιβληθεί, χάριν γούστου δηλαδή, ότι η Αθωνική Πολιτεία έρχεται σε δύσκολη θέση να πειθαρχήσει σε αυτές τις αδικίες και σε αυτές τις αποτομίες και σατραποσύνες. Ότι πρέπει να εκδηλωθεί η αγάπη του Παναγιωτάτη Οικουμενικού Πατριάρχου, ώστε να αποσοβηθεί ο παραπόδας ελοχεύων διχασμός επαγαθό της Μητρός Εκκλησίας, του Αγίου Όρους και του Ορθόδοξου Πληρώματος. Συγχαίρουμε τους αγιορείτες πατέρες. Δεν ξέρουμε αν είμαστε εμείς αγιορείτες πατέρες, αν γράφουμε με τόσο, θα λέγαμε, πνεύμα λατρείας και αγάπης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τέτοιο πνεύμα πειθαρχίας, αγάπης και λατρείας. Και θα λέγαμε καμιά φορά και δουλοπρεπίας. Τι τους θέλουμε τους τόσους τίτλους? Τίτλοι. Την ουσία να ζητάμε. Για την ουσία να μαχόμεθα. Χάνουμε την ουσία και την θυσιάζουμε και λατρεύουμε τους τύπους και τους τίτλους. Δεν μας ικανοποιεί, αντίθετα μας λυπεί η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα διαβάσω τρεις γραμμές μόνο.
Ουδε μία διάθεση αντιδικίας, λέγει το Πατριαρχείο προς το Άγιον Όρος, υπάρχει ότι το περιβάλλει μέσα στη στοργή. Η στοργή δεν είναι αυτή, Άγιε Πατριάρχα. Η στοργή είναι να πας εκεί ο ίδιος, να τους ενώσεις όλους και να τους εμπνεύσεις πνεύμα ιεραποστολής, θυσίας, πνεύμα ομολογίας, πίστεως και ορθοδοξίας, και όχι συμβιβασμού και πνεύμα ενωτικό και συγκριτιστικό, πνεύμα συγκριτιστικό ενός χαρμανίου πανθρησκείας, που μας δημιουργεί η νέα τάξη των πραγμάτων και μας αναγκάζουν να τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Δεν μας πείθη λοιπόν ότι ο Πατριάρχης, ο αγαπητός μας, ο σεβαστότατός μας σέβεται το αυτοδιοίκητο. Η πράξη έδειξε το αντίθετο. Δεν μας πείθη λοιπόν η Μήτρη Εκκλησία ότι δικαιούται να επεμβαίνει και να δείχνει τέτοια συμπεριφορά, ούτε να στέλνει εξάρχους νεανίσκους αρχιερείς, όπως γράφουν, το γράφει ο Σπύρος Αλεξίου. Το γράφει στο Βήμα. Στις 7 Φεβρουαρίου νεανίσκοι, λέγει, νεότατοι Μητροπολίτες, αυτή θα είναι η εξαρχία στους γέροντες ευάσμιους του Αγίου Όρους που θα επιβάλλουν τα επιτίμια και την τάξη σε δίθεν απειθάρχους. Ας διαμορφώσουν το ήθος προσευχής, ασκήσεως, νηστείας, ας φορούν το ράσο τους και στο εξωτερικό οι Άγιοι Έξαρχοι, ας αφήσουν λίγο τα γεννάκια τους να φαίνονται προς την εκκληρική και οι Μητροπολίτες και μετά να ελέγξουν. Και ας πάψουν να μας τροφοδοτούν με σκάνδαλα. Άλλος λέγει, αυτό, θα πέσω μέσα στο Βόσπορο να πνιγώ για τον καλό του. Το είπε κάποιο κανάλι. Λοιπόν, αυτά να διορθώσουν και μην πασχίζουν να διορθώσουν ανύπαρκτα λάθη των αγιοριτών. Δεν μας πείθει λοιπόν ότι ήταν ανίκιος, προπαιτής, αντιπιθαρχική η συμπεριφορά των Αγίων Πατέρων. Αυτό είναι βλασφημία προς τους Αγίους Πατέρες και αδικία, και ο Θεός δεν θέλει την αδικία. Δεν μας πείθουν ότι η επινέα αυτή είναι επίοικης. Πώς μας πείθετε, Άγιε Πατριάρχα? Τηλεφωνικά επιβάλλονται ποινές τέτοιες? Για όνομα του Θείου. Ότι αυτές οι ποινές μπορούν να επιβάλλουν την κανονική τάξη και υπακοή. Τι θέλετε? Οι Αγίοι Πατέρες να είναι κοθόνια, άβουλα πλάσματα, να λένε πετάει ο γάιδρος, ναι, στον Αγιωτάτο των αδελφών Πάπα? Δεν θα το πούνε αυτό οι Αγίοι Πατέρες. Και να επιμείνετε, διαίρεση θα φέρετε και συμφορά στην Ορθοδοξία μας. Δεν το επιτρέπει αυτό ο Κύριος. Δεν είναι ανταρσία κατά της οικίας εκκλησιαστικής αρχής. Δηλαδή, επειδή είπαν μια αντίρρηση, ανταρσία είναι αυτό. Εδώ επιτρέπεται και σε οικουμενικές συνόδους μάχες, πόλεμοι και αντιρρήσεις. Και ας καταλήξουμε, επειδή συμπληρώθηκε ήδη η ώρα. Παρακαλούμε λοιπόν να δείξετε την σωστή συμπεριφορά, την πατριαρχική, της αγάπης σας, και να πάψει λοιπόν να υπάρχει το πρόβλημα αυτό και να καλέσετε λοιπόν όλα τα πατριαρχεία, όλους τους Ορθοδόξους, σε μια ενότητα πανορθοδοξία, για να δώσουμε το μήνυμα της Ορθοδοξίας στον κόσμο. Προσέξτε την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος το λατρεύει όλο, σχημαλόγο φυσικά, το αγαπά και θυσιάζεται γι' αυτό όλος ο Ορθόδοξος κόσμος. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Λίγα προλάβαμε να πούμε. Χαίρετε.